Έντονο είναι το στοιχείο του αφελληνισμού και στο φετινό πρωτάθλημα τη Super League, καθώς η πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στα ελληνικά γήπεδα είναι ξένοι. Χαρακτηριστικό είναι πως 2 στους 3 ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν τη δεύτερη αγωνιστική δεν είναι Έλληνες. Κάτι που αναμένεται να έχει και σοβαρό αντίκτυπο στην εθνική μας ομάδα. 2 αγωνιστικές έχουν ήδη διεξαχθεί στο πρωτάθλημα της Super League, το οποίο τίνει να ξεχαστεί πως είναι ελληνικό. Αιτία, ο αριθμός ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα ξένων ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στην πατρίδα μας, οι οποίοι αισίως φτάνουν τους 227. Οι σύλλογοί μας φαίνεται πως μιμούνται το παράδειγμα του Ιωνικού, που πριν αρκετά χρόνια καθιέρωσε τη μόδα των αμφιβόλου αξίας αλλοδαπών αθλητών, τους οποίους αποκτούσε κατά δεκάδες. Μπροστά στον αφελληνισμό του πρωταθλήματός μας είναι ο Άρης, που μετρά 21 ξένους ποδοσφαιριστές, ενώ από κοντά είναι η ΑΕΚ, η Ξάνθη, ο Πανθρακικός και ο ΠΑΟΚ με 18. Αντίσταση σε αυτό το φαινόμενο φαίνεται πως κάνουν τα Γιάννενα, που έχουν 22 Έλληνες ποδοσφαιριστές στο ρόστερ τους και ακολουθούν ο Ατρόμητος, ο Εργοτέλης και ο Ηρακλής με 17. Ενδεικτικό της τραγικής κατάστασης που υπάρχει είναι η αντιστοιχία Ελλήνων και ξένων που αγωνίστηκαν στη βασική ενδεκάδα των ομάδων τους την αγωνιστική που μας πέρασε. Μόλις 59 ήταν οι Έλληνες και 117 οι ξένοι, με το ποσοστό τους να φτάνει το εξωπραγματικό 67%. Το φαινόμενο αφελληνισμού του πρωταθλήματος δεν θα μπορούσε να αφήσει αμέτωχους τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, οι οποίοι προέβησαν στην ακόλουθη ανακοίνωση. Η αλλίωση του χαρακτήρα των πρωταθλημάτων στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερη από ποτέ άλλοτε, αφού συνεχίζει το φρενήρι σε ρυθμός αύξησης του αριθμού των ξένων ποδοσφαιριστών στις ομάδες μας. Ο αφελληνισμός είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα γίνει πλήρης. Ήδη άλλωστε οι Έλληνες ποδοσφαιριστές είναι η μειοψηφία. Όσο λοιπόν η κατάσταση θα παραμένει η ίδια και οι ταλαντούχοι Έλληνες ποδοσφαιριστές δεν παίρνουν τις ευκαιρίες που πρέπει, θα υπάρχει μεγάλο αντίκτυπο στις εθνικές μας ομάδες. Αφού με τόσους ξένους στα ρόστερ, τα σωματεία δεν θα μπορούν να τροφοδοτούν τα αντιπροσωπευτικά μας συγκροτήματα.